είχε πω, την προηγούμενη αγωνιστική, χούρος των Δημητρανόπουλο, Δημητρανόπουλος το γέμισμα, να και παλιά, μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζεται, να το γκολ, να το γκολ στο τρίτο λεπτό, μάλλον με το νούμερο 9 ο Χούρος, μάλλον βρήκε η μπάλα σε κάποια σώματα της... σε κάποια σώματα των παιχτών του Εαντασίρου και άλλαξε πορεία, μπήκε η μπάλα στα δίχτυα του Βαβακούρη. Να, στην πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης, η Ελασίρου ευτύχησε να προηγηθεί. Να τώρα ο Ραμπαβίλας από τα δεξιά, θα κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ραμπαβίλας περνάει τον Συριανό, θα κάνει το σούτ από τον Τσόκο. Μεγάλη στιγμή στο 11ο λεπτό για τον Τσόκο. Να, μια καλή στιγμή για την ομάδα του Έαντα. Ξαγοράρης. Κρατάει πολύ ωραία ο Ξαγοράρης. Περνάει τους δύο παίκτες της Ελλάς. Ριγούτσος θα κάνει το σουτ. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Ξαγοράρης. Θα πάρει την κεφάλια ο Μαραγκός. Ριγούτσος. Σπάει την μπάλα. Να τόσο! Ο Αργυρός στο γκολ, όμως ο κύριος Μουκάφης σηκώνει το σημειάκι, θα δώσει offside. Να τώρα ο Αργυρός με την μπάλα. Θα προσπαθήσει να βρει το Ριγούτσο από μακριά. Να ο Ριγούτσος, περνάει Ριγούτσος για να δούμε. Θα κάνει το ανοιχτό κοντρόλ, τεράστια ευκαιρία από τον Ριγούτσο να χάσει τον Ευγένιο. Έχασε τεράστια ευκαιρία για να νικήσει τον Συριανό, να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ξαγοράρη, θα το πάει απευθείας. Ο Μαραγκός με το κεφάλι σε κόρνερ. Για να δούμε αυτό το φάουλ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ραμπαβίλας θα κάνει το φάουλ. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Συριανού. Να ο Παυλόπουλος μέσα στην περιοχή, το σούτ, 2-0. Να το γκολ από πλευράς Ελλάς με τον Παυλόπουλο, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και έκανε το 2-0. Μετά το φάουλ που είχε κερδίσει ο Κώστας ο Συριανός, ο Παυλόπουλος στην κόντρα επίθεση θα κάνει το 2-0. Μαραγκός προσπαθεί να βρει τον Σαμανίδη από τα δεξιά. Κόλλησε ο Αργυρός εκεί. Το γύρισμα θα κόψει την τελευταία στιγμή ο Ηλίας. Παυλόπουλος στο shoot out. Συριανός θα κόψει προς στιγμή, Γούτσος τώρα στον Ξαγοράρη, Ξαγοράρης θα φέρει με σέντρα μέσα στην περιοχή. Το Ραμπαβίλας, φανταστικό γκολ, ο Ριγούτσος βρήκε τον Ραμπαβίλα μέσα στην περιοχή και με αυτόν τον κεραυνό, απευθείας κεραυνό του Παναγιώτη του Ραμπαβίλα, ο Έαντας θα μειώσει σε 2-1 το σκορ. Να που το ντέρμπι ξαναπαίρνει φωτιά μετά το γκολ που είχε πετύχει ο Άντας. Σταμούλης. Δημητρανόπουλος γυρνά στον Παυλόπουλο. Σωτήρια επέμβαση από τον Αργυρό, ο οποίος έβαλε το σώμα του και η μπάλα σταμάτησε στα πόδια του. Μανουδάκης φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μουλίδη. Χωρίς πρόβλημα ο Βαβακούρης. Τσόκος θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε σε ποιον θα δώσει την κίτρινη κάρτα ο κύριος Ανδρικόπουλος. Θα δώσει στον Μαραγκό και μάλλον είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες έχουν πέσει πάνω του, στον κύριο Ανδρικόπουλο. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Να η κίτρινη κάρτα στον Μαραγκό και είναι η κόκκινη για τον Μαραγκό, τον Αντώνη, ο οποίος είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα του, στο 66ο λεπτό. Αντώνης ο Μαραγκός, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Ραμπαβίλας στο σούτ, εκτελεί ελάχιστα
εκτός αγωνιστικού χώρου, με κόρνερ λέει ο κύριος Ανδρικόπουλος από την Ελλάς. Αργυρός προσπαθεί να βρει τον Ραμπαβίλα, Ραμπαβίλας στο σουτ, σε κόρνερ ο Αντώνης ο Συριανός. Ξαγοράρης σε αυτό το κόρνερ και να το γκολ, να το γκολ, μετά την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ξαγοράρη. Για να δούμε ποιος είναι αυτός που ουσιαστικά βρήκε τελευταίος στην μπάλα. Είμαστε πολύ μακριά σε αυτό το σημείο. Μάλλον πρέπει να είναι ο Μπαλόπιτας. Ο Μπαλόπιτας είναι ο παίκτης ο οποίος θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Να που το ντέρμπι είναι πλέον στα ίσια. Να το γκολ από τον Παυλόπουλο. Να που η Ελλάς παραμένει όρθια με τον Παυλόπουλο στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. 77 λεπτό. Ο Παναγιώτης Παυλόπουλος. Γράφει το 3-2 για την Ελλάς, που βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα. Με 10 παίκτες. Με ξανά το βάζουμε. Μεγάλο μάτς. Είναι διαφήμιση, το ξανατονίζω. Όποιος θα κερδίσει. Έτσι κάνει ποδόσφαιρο. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Ερμήτρης, το έδωσε του Μανουδάκη ο Παυλόπουλος στην καθοδή και παλιά, δεν μπόρεσε ο Δημήτρης Παπαπούλης να αντιδράσει για το 3-2. Συριανός η μπάλα στα χέρια του κήπερ της Ελασίρου, που πλέον δεν βιάζεται. Η Ελλάς με φέκτη λιγότερο νομίζω θα παίξει και με τον χρόνο. Συριανός. Παυλόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Μισόν. Αργυρός το γέμισμα για τον Ραμπαβίλα. Να ο Ραμπαβίλας. Γκολ για τον Ραμπαβίλα. 3-3. Συναρπαστικό παιχνίδι. 3-3. Γκολ βροχής αυτό το ντέρμπι. Να το σώσε ο Ραμπαβίλας ο Παναγιώτης που επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους με γκολ. 3-3. 58, είπαμε. Ραμπάς και Παυλόπουλος.